Άνοιχτο, αφήνει η Λευκοσία το ενδεχόμενο να αναστείλει τι υποβολέ αιτήσεων χορήγηση ασύλου από παράτυπου μετανάστε σε μια προσπάθεια να διαχειριστεί τι διονγκούμενε ροέ, η πλειονότητα των οποίων διέρχεται μέσω τη πράσινη γραμμή. Η εισήγηση θα γίνει ενώπιον του Υπουργικού, όπω αποφασίστηκε έπειτα από ευρεία σύσκεψη υπό τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Μάριο Πελεκάνο να κατηγορεί την Τουρκία για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Για του πρώτου 10 μήνε του 2021, καταγράφηκαν παράτυπε ροέ 10.868 προσώπων, από τι οποίε οι 9.270 έχουν διέλθει παράνομα από την πράσινη γραμμή σε μια ξεκάθαρη πολιτική εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου από την Τουρκία. Μεταξύ των προτάσεων που συμφωνήθηκε να υποβληθούν στο Υπουργικό, περιλαμβάνονται επίση η σύσταση διευουργική επιτροπή που θα εισηγηθεί συγκεκριμένα μέτρα, όπω και η σύσταση μονάδα διαχείριση με επιχειρησιακέ δυνατότητε. Επιπλέον, θα προταθεί η ενημέρωση σχετικά τη Κομισιόν με αίτημα αρρωγή ανάλογη προ αυτήν που χορηγήθηκε σε Λιθουανία και Πολωνία και η διεκδίκηση με την κατάσταση στα γράφη μέλη αιτητών ασύλου και η πραγματοποίηση επαναπροωθήσεων στι χώρε προέλευση. Την ώρα πάντω που διεξαγόταν η σύσκεψη σκάφο με Σύριου και Λιβανέζου μετανάστε που ξεκίνησε από την Τρίπολη του Λιβάνου με προορισμό την Ιταλία, κατέληξε λόγω θαλασσοταραχή στο λιμανάκι τη Πάφου. Το δε απόγευμα τη Τετάρτη στην περιοχή Πύλα και Ορόκληνη, μέλη τη αστυνομική διεύθυνση Λάρνακα διαπίστωσαν ότι σε αυτοκίνητο που σταμάτησαν για έλεγχο επέβαιναν πέντε υπήκοοι τρίτων χωρών που εισήλθαν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως διαπιστώθηκε, ο 27χρονος οδηγός του οχήματος φέρεται να παρέλαβε τα πέντε πρόσωπα στα κατεχόμενα και να τα μετέφερε στι ελεύθερες περιοχές.